Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Εδώ είμαστε live από το Μύριο των Τσιωτικών. Βλέπετε πίσω μου το πληγμένο δώρο. Σε ζηλεύουμε, ρε Σιέβη, αλήθεια να λέγεις. Σε ζηλεύουμε λίγο περισσότερο. Γι' αυτό είπαμε κι εμείς λίγο να καρποθούμε από όλη αυτή το δικό σου ταξίδι. Λίγο να μπούμε κι εμείς στο κλίμα αυτό. Είναι φανταστικά. Θα ξεκινήσω με το γεγονός ότι έχω πάρει το διαβατήριό μου, έτσι. Το οποίο όλοι το συμπληρώνουμε και στο τέλος της διαδρομής γινόμαστε, γιατί έχουμε τεράστια διαδρομή με πάρα πολλά πράγματα εδώ, γινόμαστε βοηθοί με πτυχίο, όχι έτσι, λοιπόν, κανόνισα να σε χάσουμε. Φέρε μας και μας από ένα. Λοιπόν, θα σας φέρω έτσι για να μυστικό. Να σας πω ότι είμαι στο Μύριο των Τζωτικών, θα γυρίσω λίγο την κάμερά μου, δώστε μου ένα λεπτάκι. Για να δούμε. Δείτε λίγο. Καλύτερα να μην την γυρνούσες, ρε. Βρε, σίγουρα είσαι στο Μύριο των Τζωτικών και δεν είσαι σε καμιά Disney. Λοιπόν, δείτε εδώ, έτσι. Πραγματικά, εδώ έχουμε το καρουζέλ το γνωστό. Εδώ, κοιτάξτε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν πέφτει και ο ήλιος. Θα προχωρήσω λίγο προς τους βασικούς ήρωες. Έχει πάρα για πολύ να τους κόσμο. Δούμε. Μισό λεπτό, οι βασικοί ήρωες είναι από το γνωστό παραμύθι Αλίκη των... Ναι. Εδώ είναι η Αλίκη. Πολύ μου άρεσε. Γεια σου, Αλίκη, καλή χρονιά! Πρώτη φορά συναντάω την Αλίκη. Γεια σου, Αλίκη. Τι όμορφη, Αλίκη. Καλώς ήρθατε, μας λέει το Μύριο των Τζωτικών. Δεν ξέρω πώς ακούτε. Μπορώ να τους δώσω το μικρόφωνο. Εδώ ο Λαγός και ο φυσικά. Εγώ είμαι ο τρελοκαπελάς. Ναι, ξέρουμε πολύ καλά. Γεια σας, παιδιά. Καλή χρονιά. Εάν εμείς νιώθουμε έτσι μια παραμυθένια στιγμή αυτή τη στιγμή και αίσθηση, φαντάσου τα μικρά παιδιά που από όλη την Ελλάδα ταξιδεύουν με τους γονείς τους προκειμένου να βρεθούν στο Μύριο των Τζωτικών. Μύριο των Τζωτικών, ο οποίος έχει το σπίτι του Άι Βασίλη, την αίθουσα του σοκολατένια με τα σοκολατένια τριαντάφυλλα. Φαν πάρκ, παγοδρόμια, κινηματογράφους, τα πάντα. Ο χρόνος να έχεις να μείνεις εκεί από τις 10 το πρωί με τις 10 το βράδυ που κλείνει. Ναι, έχει εδώ μια φανταστική τη σκηνή που σκηνείται διάφορα πράγματα κάθε μέρα. Από εδώ ξεκινάει αυτή η μαγική διαδρομή. Μα δείτε, ρε παιδιά, εδώ. Δηλαδή το κλειδί αυτό που γυρίζει και σε βάζει στην κλειδαρότρυπα. Δείτε το τώρα, δεν είναι φανταστικό. Εγώ ήδη θέλω να μου πεις, γιατί και εσύ έχεις παιδάκι. Εντάξει, ο Αντώνης σου είναι μικρός, αλλά ο Κωνσταντίνος. Πόσο έχει ενθουσιαστεί, πες μου τώρα, αλήθεια. Έχουν τρελαθεί όλοι. Θα προχωρήσω και εγώ τώρα λίγο να σας πω την αλήθεια. Πήγαινε προσεκτικά. Θα προχωρήσω προσεκτικά, έτσι να μπούμε λίγο να δούμε. Εδώ έχουμε το ξωτικό. Ένα ξωτικό. Το ξωτικό. Το αγαπημένο εξωτικό του Σαντακλάους. Α, είστε εσείς. Το αγαπημένο εξωτικό. Ο Γκαστόν, τέλεια. Και εσείς ποιοι είστε? Η Βασίλισσα Νταμακούπα. Και θα προχωρήσουμε λίγο. Είμαστε Κρήτη TV. Καλό μεσημέρι. Μισό λεπτάκι. Να είστε καλά. Εύχομαι να έχετε υγεία, αγάπη, ειρήνη, ευτυχία, Μαρία και Δήμητρα. Τι όμορφοι άνθρωποι. Να είστε καλά. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ τώρα. Για να δούμε. Τώρα έχω μπλήγω μέσα στο Μύριο. Κοιτάξτε εδώ. Τι συμβαίνει. Τι δεν θα δίνω τώρα να με την Εύη. Πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλά περίπτερα από διάφορα γλυκίσματα στο εργοστάσιο της σοκολάτας αυτή τη στιγμή η Εύη. Είναι χαρτί από τράπουλα. Εδώ έχουμε δάσος των ευχών όπου υπάρχουν δέντρα γεμάτα με ευχές. Βλέπετε. Πολύ ωραίο αυτό. Αφήνει ο καθένας, Εύη, την ευχή του, αυτό που θα ήθελα από το 2023 για παράδειγμα. Είναι κάτι πιο συγκεκριμένο από αυτό. Ναι, είναι χιλιάδες ευχές εδώ πέρα. Και είναι έτσι ένας τόπος μαγικός και μοιρεμένος και δεν νομίζω ότι είναι μόνο για παιδάκια, δηλαδή και εγώ σαν μεγάλη έχω ενθουσιαστεί. Πού να δεις τα δικά μας τα μουτράκια τώρα εδώ που είμαστε και εμείς μεγάλα παιδιά, δεν μας λες μικρά. Τώρα ο ενθουσιασμός είναι διάχυτος τώρα εδώ στο χώρο, δεν το συζητώ καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι τώρα σας έβαλα για λίγο στην είσοδο, ουσιαστικά θα ξαναβγω έξω στον αύριο χώρο. Έχουν κάνει εκπληκτικά πράγματα εδώ στο Δήμο Τρικάλο. Και είναι κάτι που το ξέρουν καλά οι άνθρωποι, γιατί αυτό το οργανώνουν τώρα. Είναι κάτι που το κάνουν πολλά χρόνια. Και μακάρι το παράδειγμά τους να το παίρνουν και άλλες πόλεις και να φτιάχνουν. Αυτό που λες έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και μεγάλη βάση. Διότι αν κατάφερε ένας Δήμος σαν τον Δήμο Τρικαίων να καταφέρει να δημιουργήσει ένα παραμυθένιο σημείο αναφοράς για όλα τα παιδιά, ιδίως στην περίοδο του Χριστουγέννου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με έσοδα για την τοπική κοινωνία, με υποστήριξη των αγορών κτλ. Όλες οι κοινωνίες, όλοι οι Δήμοι μπορούν να το καταφέρουν. Και ας λένε τώρα τα αποθεματικά ότι τα κρατάμε να κάνουμε διάφορα. Εδώ είναι η ζωή, ζούμε το τώρα. Αυτό κάνουν και στα Τρίκαλα, φίλες και φίλοι. Και όποιος περάσει το κατόφλι
του καταπληκτικού αυτού μήλου των Ξωτικών, αντιλαμβάνεται τι πάει να πει γιορτές, πραγματικές γιορτές, αγάπη, αξίζει παιχνίδι. Πραγματικά σε όλους μας να βρεθούμε εκεί. Γίνεσαι και εσύ, παιδί, κάτι που το έχουμε ανάγκη και για τη δύσκολη χρονιά που πέρασε, να λέμε και αλήθειες. Θέλεις αυτό να το ζήσεις λίγο παραπάνω, γιατί εντάξει, τελειώνει και οι γιορτές. Αυτή η εβδομάδα είναι ότι έμεινε τώρα για να γιορτάσουμε λίγο παραπάνω. Αν έχει κάποιος την ευκαιρία να βρεθεί εκεί, καλώς. Αν όχι, νομίζω ότι και οι δικές μας οι εικόνες μέσα από την εκπομπή μας είναι κάτι. Κάτι πολύ η θερμοκρασία πώς είναι εκεί γενικότερα και ο κόσμος έχει αρχίσει σιγά σιγά να σπάει που λέμε ή έχει ακόμα όχι, κόσμο όχι, όχι, το αντίθετο. Στην περιοχή. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Συναντήσαμε αρκετή κίνηση για να φτάσουμε στο μήλο των Ξωτικών, αλλά είναι πάρα πολύ οργανωμένα όλα. Υπάρχει πάρκινγκ ειδικό για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να επισκεφθούν το μήλο. Με ανθρώπους που σε οδηγούν στην κατάλληλη θέση κτλ. Και μετά πάλι υπάρχει ένα γραφείο πληροφοριών το οποίο σου δίνει διάφορα έντυπα για να μπορέσεις να περιηγηθείς με ασφάλεια, αλλά και να ξέρεις πού να πας, πού είναι το κάθε τι, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Δεν είναι μόνο όλα αυτά που έχουν για τα παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά περίπτερα με αναμνηστικά, με φαγητά, με. Δεν πρόκειται να βαρεθείς λεπτό εκεί, λεπτό, δευτερόλεπτο. Και κάπου εκεί είναι λέει. Μυρικά. Και κάπου εκεί που έχουμε τη σύνδεση και μιλάει η Εύη, έρχεται ξαφνικά ο σύζυγός της. Άντε βρε Εύη, και έχουμε να γυρίσουμε αλλού τόσο μήλο του ξαφνικού. Σωστό, σωστό και αυτό, σωστό. Εντάξει, ναι, έχω το χάρτη μου εδώ, θα τους βρω πιστεύω. Κάπου έχουν εξαφανιστεί όσοι αρνιάζουν. Συγγνώμη, δεν βλέπουν τώρα την εκπομπή να ξέρουν λίγο να τοποθετηθούν. Δεν έχει γιγαντοοθόνες εκεί, πάει να συνδέσεις στο τηλέφωνο, αλλάξει κανάλι, να βγεις στα τρίκα. Λοιπόν, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε Εύη. Πολύ. Λοιπόν, παιδιά, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή. Ελπίζω να πήρατε έτσι μια μικρή γεύση από μιλήτων. Το διαβατήριό μας μην ξεχάσεις, ναι, γιατί θα στεναχωρηθούμε εμείς οι δύο τώρα. Θα σας φέρω, διαβατήρια από το μήλο των Ξωτικών, σαν να ήσασταν κι εσείς εδώ. Και σοκολάτα από το εργοστάσιο να φέρεις. Ναι, βάλε τώρα και από αυτήν. Πάλε κύριε Στέφανε, 2-3-5-10. Σας αφήνω με μια τελευταία εικόνα από Καρουζέλ, εδώ στο μήλο των Ξωτικών. Σας χαιρετώ. Σ' αγαπάμε, καλή επιστροφή. Την αγάπη μας, να περάσετε όμορφα με την οικογένεια. Γεια σου, ρε Βάκη.